Ίσως ό,τι πιο... Κόλα τώρα, φίλε, πάλι μου φέρνεις τα καλύτερα. Ίσως ό,τι πιο ωραίο και πιο δροσιστικό. Το πιο ωραίο είναι σχετικό, έτσι. Το πιο δροσιστικό είναι σίγουρα που έχουμε δείξει μέχρι σήμερα. Το πιάνεις και νιώθεις τον πάγο. Πω, ρε, φίλε. Το βλέπεις που έχει βγει. Τη δροσιά του να έχει. Έτσι μου έρχεται να το βάλω στο μάγουλο, αλλά θα χαλάσει το μακιγιάζ. Είναι μερικές στιγμές. Να το κοιτάξτε το, παιδιά, μέσα. 1,5 λίτρο είναι το δοχείο μας. 1,5 λίτρο. Και φτιάχνει η παγωτομηχανή μας, η ιταλική παγωτομηχανή μας, Arlequin Nimox, με 1,5 λίτρο μέσα παγωτό. Ευχαριστιέστε παγωτό με την Arlequin Nimox και μόνο με 99 ευρώ. Πιάστε την να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και βέβαια, χρησιμοποιήστε την αφού προηγουμένως την αγοράσετε στο 21-21-21-2000. 21-21-21-2000 για να ευχαριστηθείτε σπιτικό παγωτό αυτό το καλοκαίρι και μέχρι τον Οκτώβριο. Άλλοι τρώνε και όλο τον χρόνο. Βέβαια. Θέλεις να μας πεις, Αδάμ Παπαδάκη, πώς χρησιμοποιούμε τη διαδικασία και θα δώσω εγώ πληροφορίες στη συνέχεια την εκπληκτική ιταλική παγωτομηχανή Arlequin Nimox. Πώς θα φτιάξουμε τζελάτο ιταλιάνο. Περφέτο τζελάτο. Περφέτο, περφέτο. Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένα σκάδο ο οποίο έχει συστατικά αζότου μέσα, στα τυχώματα. Ούτως ώστε με το που θα παγωθεί και θα βάλουμε φρέσκα υλικά μέσα, αρχίζει να γίνεται παγωτό σιγά σιγά. Το μυστικό που είπε, Αδάμ, είναι αυτό. Βάζουμε τα υλικά και ξέρει τι θα πει. Ξέρετε, φίλε και φίλοι, θα πει σπιτικά υλικά, φρέσκα υλικά. Δεν ξέρετε ποτέ το παγωτό που παίρνετε και δεν θέλουμε να κάνουμε χαλάστρα σε κανέναν επαγγελματία. Όχι, όχι, παντού, Παναγία. Αλλά όχι. Κακά τα ψέματα. Άλλο είναι το παγωτό από τα χεράκια σας και από την Arlequin Nimox, το τζελάτο, το δικό μας το ιταλικό, και άλλο είναι το ξένο. Συνεχίζεις. Εμείς θα κάνουμε ενδεικτικά παγωτά. Μπορεί να κάνει παγωτά τα οποία είναι με πιο πολλά λιπαρά, με πιο λίγα λιπαρά. Α, ωραία. Να κάνει παγωτά με κακάο, χωρίς κακάο, να κάνετε με φράουλα, φιστίκι. Ό,τι ακριβώς θέλετε εσείς. Ωραία. Θέλεις, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε και να μας περιγράψει τη διαδικασία που λειτουργεί η ιταλική παγωτομηχανή μας. Προσέξτε, είναι η ιταλική παγωτομηχανή και οι Ιταλοί ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τι θα πει παγωτό. Επίσης, θέλω να επισημάνω ξανά και ξανά την καθημερινή ανάγκη των παιδιών για παγωτό που γίνεται αιμονή και εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτή την ανάγκη των παιδιών. Για όνομα του Θεού, τουλάχιστον αφού τρώνε που τρώνε κάθε μέρα παγωτό τα παιδιά σας, δώστε τους τα πιο υγιεινά υλικά, το πιο σωστό, το πιο υγιεινό παγωτό. Αδάμ. Λοιπόν, Δημήτρη μου, έχουμε για την πρώτη μας συνταγή ζαχαρούχο γάλα, μέντα, σιρόπι από καραμέλα και παπαρουνόσπορο. Παπαρουνόσπορο. Μάλιστα. Και εγώ χωρίς, με παπαρουνόσπορο μεγάλωσα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Και κατσικίσιο γάλα, ο κόσμος μπορεί να μην βρείτε κατσικίσιο, να βρείτε εγωπρόβιο. Είναι σε πιο πολλά λιπαρά, το οποίο είναι πιο πολλά σταθεροποιούν τα πολλά λιπαρά. Ωραία. Το γάλα πρέπει να είναι κατσικίσιο ή εγωπρόβιο, δεν μπορεί να είναι γελαδινό. Μπορεί να είναι, αλλά κοιτάξτε να έχει λιπαρά. Γιατί? Τα λιπαρά σταθεροποιούν τη μάζα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Είναι πιο, είναι πιο παχύρευστο και το γάλα και σταθεροποιεί τη μάζα. Αλλιώς τη διαλύει, γίνεται πιο αραιό. Καλά, και milkshake να μας βγει δεν πειράζει, τώρα δεν θα μας χαλάσει. Ας είναι και πιο αραιό. Λοιπόν, και για τη δεύτερη συνταγή έχουμε πάλι ζαχαρούχο γάλα, το κατσικίσιο, τις βανίλιες και πορτοκάλι. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε? Θέλω να ξεκινήσουμε και αν εσύ δεν έχεις αντίρρηση ρίχνεις το γάλα μέσα, να πω κάποια στοιχεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά, παιδιά. Είναι η εγγύηση βέβαια των 24 μηνών για την παγωτομηχανή μας, την Arlequin Nimox. Έτσι, το βάρος πολύ ελαφρύ και το βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραίο το design της παγωτομηχανής μας της Ιταλικής. Οι Ιταλοί ξέρουν πάρα πολύ καλά και από φινέτσα, έτσι. Το βλέπετε, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Το μπλε του με το λευκό. Έτσι, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μηχάνημα το οποίο θα σας φανεί χρήσιμο. Είναι λοιπόν βάρους μόλις 3,47, 3,5 κιλά, μήκος 19 εκατοστά, πλάτος 19 εκατοστά, ύψος 26 εκατοστά και βέβαια έχει ισχύ 15 βατ. Δουλεύει πάρα πολύ αθόρυβα. Ναι. Δεν ενοχλεί κανέναν μες στο σπίτι. Και βέβαια η τιμή είναι για τα παγωτά που θα φάτε αμέσως αποσβέσιμη. Από την πρώτη βδομάδα θα έλεγα. Με 99 ευρώ. Με 99 ευρώ. Και με τις δόσεις που έχουμε βγάλει, καταλαβαίνετε ότι σε μία εβδομάδα με δύο παγωτά την ημέρα που τρώνε τα παιδιά, αν έχετε δύο ή τέσσερα, αν είναι δύο παγωτά για το κάθε παιδί, σε μία εβδομάδα και πολύ λέω κάνετε απόσβεση. Αλλά κρατάμε το μία εβδομάδα. 99 ευρώ, 21-21-21-2000 και βέβαια μπαίνετε μέσα και ξεψαχνίζετε την παγωτομηχανή μας στο tvmall.gr. Λέω ότι ξεψαχνίζετε γιατί θέλω ο κόσμος να τη δει.
Να μπει στο site το tvmall.gr και να δει πώς δουλεύει. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ έχω ρίξει τα δύο ζαχαρούχα γάλατα. Ναι. Ο κόσμος, ξαναλέω, είναι όλα αυτά που κάνω ενδεικτικά. Μπορεί να, αντί για ζαχαρούχα γάλατα, να βάλει, να προσθέσει μέσα αυγό. Να το κάνει με αυγό το παγωτό. Να μην το κάνει με ζαχαρούχο γάλα. Με αυγό το παγωτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Παλιά είχα ακούσει για φραπέ με αυγό που το κάνανε σε ένα καφέ στο Παγκράτη. Θα ξέρουμε εδώ όλοι απλά, οι καφέ λάτρεις. Το ζαχαρούχο είναι... Πιο παχύρευστο. Πιο παχύρευστο, πιο στάνταρ, θα το βρείτε σίγουρα. Ωραία. Και δεν πρέπει να δουλευτεί τόσο πολύ. Λοιπόν, εδώ θα δείξω το αποκαλύψω, μου επιτρέπεις. Αποκάλυψε. Ναι. Εδώ έχουμε βάλει ήδη παγωτό. Και είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι πάρα πολύ το παγωτό που βγάζει, παιδιά, η ιταλική παγωτομηχανή μας σήμερα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα θελήσει και αν δεν θελήσει θα έχει κάνει λάθος να αγοράσει αυτή την παγωτομηχανή. Είναι μέσα παγωτό σε ένα κάδο χωρητικότητας 3 λίτρων. Πιστέψτε με, τα 3,5 κιλά που έλεγα πριν του βάρους έχουν μετατραπεί σε τουλάχιστον 5-6 κιλά με το παγωτό μέσα. Είναι παγωτό για να φάει όλη η οικογένεια. Δεν είπαμε νωρίτερα ότι την παγωτομηχανή, την Arley και Nemox, την έχουμε βάλει 9 με 12 ώρες πριν στην πολύ κατάσταση. Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι, μπράβο. Πολύ σωστά. Αυτό πήγα να πω τώρα, έτσι, Δημήτρη. Έτσι, μπράβο. Να πούμε τώρα πώς λειτουργεί ακριβώς, να μην κάνουμε λάθος, παιδιά. Είναι απλή η διαδικασία της χρήσης. Πάμε σε πρακτικά ζητηματάκια. Τη βάζετε μέσα στην κατάψυξή σας για περίπου 9 με 12 ώρες. Άδεια. Τον κάδο, έτσι, τον κάδο. Ναι, βγάζεις τον κάδο και τον βάζεις μέσα. Ναι, εγώ θέλω να πω όχι, τώρα. Το καπάκι. Έχουμε παγώσει λίγο τη μηχανή μας. Ναι, 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 ναι. Okay. Το έχω βγάλει. Και βλέπετε πώς αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται παχύρευστο. Και εμείς δεν την έχουμε παγώσει 100%. Ναι, και δεν την έχουμε παγώσει 100%. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, παίρνω και στο TV από την κάτω μεριά και βλέπετε ότι έχει αρχίσει ήδη και παγώνει. Έρχομαι στο δικό σου στάδιο. Μισό λεπτό να μας το πεις αυτό, ναι, 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 αμέσως ναι, 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 μετά ναι, ναι, την πλήρη επεξήγηση. Βάζετε λοιπόν 9 με 12 ώρες τον κάδο στην κατάψυξη και όταν τον βγάλετε άδειο, ο Αδάμ και ο κάθε Αδάμ, εσείς όλοι, βάζετε μέσα τα υλικά που σας περιέγραφε νωρίτερα και σας έλεγε για τις συνταγές. Τώρα έχει ξεκινήσει η δική σου διαδικασία. Μπράβο. Με τον κάδο παγωμένο, τι κάνεις. Βάζουμε το μηχάνημα, ανακατεύουμε όλα τα υλικά, γίνεται μια πρόσμιξη και αρχίζει αυτό σιγά σιγά όπως βλέπετε. Και. Μορφοποιείται. Δες ότι έχει κάνει ήδη μπαλίτσες. Παγώνει. Μάλιστα. Ήδη. Παγώνει ήδη. Παγώνει λοιπόν, ήδη. Έχοντας την ψήξη, από την κατάψυξη. Μόλις το κάνουμε αυτό περίπου 6-7 λεπτά μέσα στην παγωμηχανή, μέσα στο μηχάνημα ουσιαστικά. Παίρνουμε τον κάδο όπως είναι. Και το ξαναβάζουμε μέσα. Και το βάζουμε στην κατάψυξη ξανά. Α, πάλι το ξαναβάζουμε στην κατάψυξη. Λοιπόν, και μετά που θα το βάλουμε στην κατάψυξη, Δημήτρη μου. Θέλω να μου πεις εδώ. Πατάμε ένα κουμπί μετά, έτσι. Θέλω να μου πεις εδώ. Λοιπόν, να σου πω, εφόσον. Εδώ. Τι βγάλαμε. Ποιο κουμπί πατάμε, Αδάμ, ποιο είναι το κουμπί που πατάμε. Το κουμπί αυτό εδώ είναι, το ένα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Με αυτό το κουμπί γίνεται όλη η ιστορία, παιδιά. Να το βλέπετε. Δουλεύει. Να το. Κοιτάξτε, είναι. Εγώ θέλω να δείξω στον κόσμο. Πώς έχει γίνει η μέντα, πώς έχει παραμείνει η μέντα στο παγωτό. Mm-hmm. Θέλεις, Δημήτρη, να δοκιμάσεις. Επειδή εγώ έχω πάρει πάρα πολλά. Με σκλαβώνεις. Με σκλαβώνεις. Για έχεις βάλει και μέντα, Για να δοκιμάσεις. Φρέσκια μέντα. Φοβερό, φίλε. Άλλο πράγμα. Δεν έχω ξαναφάει τέτοιο παγωτό, γιατί τα άλλα έχουν τη γεύση του τυποποιημένου. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρεις τι να τρως παγωτό και να έχει μέντα. Με φρέσκο μέσα. Γάλα. Δηλαδή έχει βάλει ο ίδιος μέντα μέσα, παιδιά. Έτσι. Και όπως βλέπετε, η μέντα κρατάει το χρώμα της. Φανταστείτε ότι μπορείτε να βάλετε. Δεν σπάει η μέντα. Φανταστείτε ότι μπορείτε να βάλετε κομματάκια σοκολάτα μέσα. Κομματάκια φράουλα, φρέσκια φράουλα. Ναι. Μπορείτε να βάλετε φρούτα πάνω από το παγωτό. Οτιδήποτε φανταστούν. Οτιδήποτε φανταστούν από βασιλικό, από μέντα, από οτιδήποτε φανταστεί ο κόσμος. Και να πούμε και για το άλλο παγωτό μας. Το οποίο έχουμε φτιάξει εδώ, Δημήτρη μου, με τον ίδιο τρόπο. Θέλεις να ακούσεις. Μην πεις να ξαναδοκιμάσω, θα γίνω εγώ. Άκου λίγο το νερό που έχει μέσα. Βλέπεις. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα βγάλω τώρα εδώ να δεις και το πορτοκάλι. Παιδιά, έχει φτιάξει δύο παγωτά εκπληκτικά ο Αδάμ. Εγώ θα έλεγα αυτό να φωνάξουμε τη Σόφη την Πασχάλη να δοκιμάσει. Μπράβο. Για έλα, Σόφη μου λίγο. Σόφη! Έλα μέσα, κορίτσι μου. Έλα, δεν θα με κάνετε με ένα τούμπανο για τις ανάγκες του TV Mall. Εσύ που μας τρέχεις τώρα εδώ πέρα. Έλα, έλα λίγο εδώ, Σόφη. Καταρχάς ακούω παγωτό, αδυναμία. Ας πάρει και αυτό το κορίτσι που ταλαιπωρείται όλη μέρα στις γυμναστικές, καμία θερμίδα, όλες εμείς θα τις πάρουμε. Αυτό είναι για να καταλάβω τώρα με τις πολλές θερμίδες, γιατί άκουγα πριν που έλεγες με πολλά λιπαρά, με λίγα λιπαρά, φτιάχνεις απ' όλα σε αυτή την παγωτομηχανή. Μπορείς να φτιάξεις. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι κανονικό παγωτό. Φάε εσύ και εμείς. Πλήρες παγωτό. Δεν έχει σημασία. Θα φάω για εσάς πλήρες παγωτό, να ξέρετε. Δεν έχει σημασία αν είναι με πολλές ή με λίγες θερμίδες, ειδικά για το δικό σου κορμί, δεν έχει καμία σημασία. Πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι. Πάρα πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ ωραίο, αλλά θέλω να μας πεις πώς θα γίνει το ίδιο και με λίγα λιπαρά. Τι ακριβώς, ποιο είναι το μυστικό για να μπορέσει να γίνεις αυτό, γιατί σίγουρα θα θέλει ο κόσμος να μάθει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Light γάλα, αλλά το light το γάλα θα έχει την ιδιότητα ότι μπορεί να βγει σαν γρανίτα. Α, δεν κακό. Δηλαδή, σαν σορμπέ, κάπως έτσι. Μπράβο, σαν σορμπέ, ναι. Νομίζω ωραία ιδέα. Και θα γίνει τόσο παχύρευστο, δηλαδή δεν θα σταθεροποιηθεί τόσο πολύ. Ψηφίστε με. Να σου πω κάτι, Αδάμ. Δεν πρέπει να τρώμε όλοι παγωτό στα δικά σου κυβικά. Εντάξει. Πρέπει να τρώμε και για ένα παγωτό σε ποιο με. Μια χαρά είναι τα κυβικά. Όχι, μια χαρά είναι. Ειδικά σε απολαύσει όπω αυτή. Μετά το ξύλο που μου έχει ρίξει, μια χαρά είναι τα κυβικά. Όχι, το μηχανή. Άρλε κινήμοξ. Έλεγα προηγουμένω στη Σόφη ότι δεν έχει σημασία αν είναι με λίγε ή πολλέ θερμίδε το παγωτό, όπω το θέλει ο καθένα. Είναι θέμα γούστου. Σημασία έχει ότι αυτό το παγωτό. Είναι ένα παγωτό που βγαίνει από την παγωτομηχανή, τη γνήσια, την ιταλική, την Arlequin Nimox. Είναι ένα παγωτό που βγαίνει από ένα κάδο 1,5 λίτρου και είναι ένα παγωτό που εξυπηρετεί με μία, έτσι να το πω, φορά 6 με 10 άτομα. Πολύ σωστά. Σας έλεγα πριν ότι είναι μεγάλη χωρητικότητα και μόλις το πιάνω στα χέρια μου, είναι πάρα πολύ βαρύ. Πιάσε να δεις, Σοφή. Εσύ που κάνεις και βάρη και δεν κλατάρεις. Καλέ, ναι. Βλέπεις πόσο παγωτό έχει μέσα. Ναι. Είναι, πόσο δηλαδή, πόσο ποσότητα παγωτό. Το βλέπεις άλλωστε και με το μάτι. Μπορούμε να ξέρουμε και πόσο παγωτό περίπου έχει περίπου μέσα. Περίπου στο 1 κιλό. Α, 200 εκεί. 6 με 10 άτομα. Επαγγελματικό δηλαδή, έτσι. Στο σπίτι μας. Θέλετε κι εσείς να φάτε παγωτό όλη η οικογένεια έχοντας καταψύξει μία φορά μόνο 9 με 12 ώρες και βγάλει από την κατάψυξη και βάλει το μείγμα μέσα με την παγωτομηχανή μας Arlequin Nimox. Α, ναι, 21-21-21-2000 και μόνο με 99 ευρώ τρώτε παγωτό για μία ζωή και ξεχνάτε την τυποποίηση. Και όπως θέλετε να το φτιάξετε φυσικά, έτσι, και αυτό που το πάτε. Αν θέλετε λίγα λιπαρά, εγώ επιμένω, πολλά λιπαρά, ακριβώς όπως το θέλετε εσείς στο σπίτι σας φτιαγμένο. Και βέβαια να σου πω... Φρούτα που του καλοκαιρινά. Έτσι, σωστά. Δεν έχουμε ένα άδειο να σας δείξω τώρα. Πήγε αλλού ο Δημήτρης. Δεν έχω ένα άδειο. Έχουμε ένα άδειο... Μια τι θα κάνεις, τι μπορεί να κάνεις. Θα φέρω εγώ, παιδιά. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω βλέποντας εσένα τόσο εντυπωσιακή σήμερα. Θα κάνω αυτό που είναι σωστό. Μα τι. Δεν έχω καταλάβει αυτό τι πας να ετοιμάσεις. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί να έχεις τη Σόφη σήμερα. Δείξτε κύριε Τζιράκη. Έλα εδώ λίγο πίσω, κορίτσι μου. Δεν μπορεί να έχεις αυτό το κορίτσι. Μάλλον έλα μπροστά μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ εδώ. Μάλιστα, πάμε βόλτα. Δεν μπορείς να έχεις αυτό το κορίτσι σήμερα εδώ και να το κεράσεις μόνο παγωτό. Τι άλλο συγγνώμη. Θα με κεράσει δηλαδή σήμερα, κύριε Δημήτρη. Δεν θα σε κεράσω μια σαμπάνια, ένα κρασάκι. Έχουμε τέτοια. Και να έχεις και τον Αδάμ Παπαδάκη, σεφ, να μας μαγειρεύει και τίποτα τις καλοκαιρινές βραδιές. Λοιπόν, προσέξτε. Βγαίνει λοιπόν αυτό εδώ. Ναι. Το βλέπετε, είναι άδειο. Και παγωμένο. Έτσι το βλέπετε. Παιδιά, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσες χρήσεις έχει αυτό το απλό δοχείο του 1,5 λίτρου. Αλλά είναι η πατέντα ιταλική που κάνει διαφορά. Ρίχνω για το κορίτσι μέσα πάγο. Α, τώρα κατάλαβα τι έτσι. Μου ετοιμάζει. Έτσι. Μην μου πεις ότι δεν σου έχουν κάνει ποτέ τέτοιες εκπλήξεις, εσένα ειδικά. Έτσι. Να το. Εντάξει. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλωστε. Γιατί. Βάζουμε το κρασάκι μέσα εδώ. Και ιδανικός τρόπος να παράκια. Είμαστε οι δυο μας τύπου εντός αγωγικών στη βεράντα με το μπουκάλι κρασί. Ναι. Κοιτάξτε, τις βάζω τα καλύτερα στον πάγο μέσα. Πάρ' το γαλατάκι, κυρία Δάμε, εδώ πέρα φάγαμε παγωτό να πιούμε για γρασάκι. Έτσι, το βλέπετε εδώ, αραχτή. Τέλεια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί πολύ το κορίτσι ωραίο. Θέλει και το παγωτό του, αλλά θέλει και τη σαμπάνια του ή το κρασάκι του. Και, ωραία, μετά, και έτσι γλιτώνουμε και τη θάλασσα. Δεν θέλει το κορίτσι θάλασσα, θέλει παγωτομηχανή Arlequin Nimox. Σωστός.